Πίντος Historic Rally 2021 με τις καλύτερες εντυπώσεις στα χνάρια του περσινού αγώνα με βελτιώσεις στα σημεία αλλά διατηρώντας το σκληρό χαρακτήρα του η δεύτερη έκδοση του Πίντος Historic Rally πέρασε και αυτό στην ιστορία. Από τα 40 πληρώματα που μας τίμησαν με τη δήλωση συμμετοχής τους τα 36 τελικώς κατάφεραν να περάσουν στον τεχνικό έλεγχο που διεξήχθη την 5η το απόγευμα στο φιλόξενο πάρκινγκ του ξενοδοχείου και να εμφανιστούν στην αφετηρία του αγώνα την Παρασκευή το πρωί στο μόλο της υπέροχης λίμνης Παμβατήρ. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 10 ακριβώς το πρωί με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάπ και να μας τιμά την παρουσία του και να δίνει κίνηση στον περσινό νικητή του αγώνα Γεώργιο Δελαπόρτα, που εκκίνησε φέτος με το νούμερο 1 στις πόρτες του. Μιας και σε 15 χιλιόμετρα αναμένεται η πρώτη δική διαδρομή του αγώνα Ζαγόρι. Εκκίνηση από την έξοδο του χωριού με μια ανελαίτη ανάβαση να περιμένει τα πληρώματα, βγάζοντας κάποια εξ αυτών σε σκέψεις για το κατά πόσο είναι σωστή η επιλογή αδύναμου αυτοκινήτου προκειμένου να επιβεβαιωθούν από το χαμηλό συντελεστικό. Εδώ πέρα ποιο κοντρόλ είστε εσείς? Εμείς είμαστε στο κοντρόλ στο Ανήλιο που ανεβαίνει για το χιονοδρομικό κέντρο. Είναι μια ειδική που τους δίνουμε εδώ το χαρτί στη Regularity και στη Touring την έχουν στο Roadbook. Ωραία, πώς DLFs έχουμε μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα έχουμε 38. Μισό λεπτό. Περίμενε 25-27. 27 32 διελεύσεις. Περιμένετε? Δεν περιμένουμε με κανέναν. Περιμένετε έναν, αλλά είναι εκτός χρόνου. Αυτό είναι εκτός χρόνου ο κύριος, το 37, ο κύριος Βάσος. Καλά, εντάξει, το καλό αύριο. Πρώτη στάση της πρώτης ημέρας στο χιονοδρομικό και στις 2.30 ώρα το μεσημέρι η εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου για την δεύτερη διαδρομή της πρώτης ημέρας πηγαίνοντας νότιο-ανατολικά από τα Γιάννενα, ξεκινώντας από το χιονοδρομικό κέντρο.
στις 6.30 το απόγευμα τερματισμός της πρώτης ημέρας στη λίμνη όπου και η εκκίνηση. Χαμογελαστή σας βλέπω. Βέβαια. Είστε μετά, κυρία. Φαμπιάτο Ισμήνη. Μαζί με τον Δημήτρη Τωραζή συμμετέχουμε στο ιστορικό Ράλι Πίνδου. Όπως βλέπετε τα αυτοκίνητα είναι όλα κάποιας δεκαετίας, κάποιες χρονολογίας για να μπορούμε να συμμετέχουμε. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να τρέχουμε με το αυτοκίνητο της Νίγιώτα Θεοχαράκης που μας το παραχώρησε ο Τάκης Θεοχαράκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το αυτοκίνητο είναι υπέροχο. Όταν σέβεσαι το αυτοκίνητο είναι ακόμα καλύτερο. Ανταπεξέλθεται σε όλη τη διαδικασία γιατί ο αγώνας τρέχουμε στο Sporting. Είναι λίγο απαιτητικός σε χρόνο, σε μέση ωριαία. Οπότε το αυτοκίνητο των Nissan Sunny μπορεί και ανταπεξέλθεται σε όλο τον... Έχει μια ιστορία. Είναι μοντέλο του 91, 2000 κυβικά, τετρακίνητο. Έχουν έρθει στην Ελλάδα μόνο, είναι το GTI-R, είναι αριστερό μόνο. Έχουν έρθει στην Ελλάδα μόνο 3 με 4 αυτοκίνητα. Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ καλή. Άμα θέλετε μπορείτε να βγάλετε και το ιστορικό. Η απόβαση να έρθει στην Πίντο ποια ήταν? Η αλήθεια είναι ή το κίνητρο να το πούμε διαφορετικά. Το κίνητρο. Η Λέσχη μου ζητήσανε να τρέξω, να συμμετέχω για να μπορέσω να καλύψω τον αγώνα σαν νεοτοχόλικ, να πω όλη την... Να έχεις μια γνώμη από μέσα. Μια γνώμη από μέσα, πώς πέρασα, που πραγματικά είναι μια υπέροχη εμπειρία, γιατί όχι μόνο οδηγάς μέσα στην Πίνδο, αλλά αυτό που εισπράττεις είναι όλη η μαγεία του αγώνα. Δεν έχεις έρθει Μοντεκάρλο για να δεις τη διαφορά, όχι. Αλλά είναι ένα καλύτερο από το Μοντεκάρλο. Νομίζω Μοντεκάρλο. Η χώρα μας έχει απίστευτες ομορφιές που πραγματικά πρέπει να τις ψάξουμε και ιδίως οι άνθρωποι που έχουν κάποιο παλιό αυτοκίνητο μπορούν να τα συνδέσουν αυτά τα δύο, την ιστορία με την ομορφιά. Και αυτός ο συνδυασμός φέρνει όμορφα αποτελέσματα, γεμίζει το μυαλό μας με όμορφες εικόνες και είμαι σίγουρη όποιος το κάνει αυτό, να βγάλει το παλιό του αυτοκίνητο από τον γκαράζ ή να το βγάλει τέλος πάντων να το χρησιμοποιήσει, θα μπορέσει να αγαπήσει και να γνωρίσει τον τόπο μας. Εγώ προτείνω και κάτι άλλο. Στο σπίτι σου έχεις roadbook παλιά? Roadbook δεν έχω, γιατί έχω, μάλλον έχω 2-3, γιατί... Εγώ επειδή έχω πολλά, προτείνω σε πολλούς όλους να έρθουν να πάρουν ένα οποιοδήποτε και το πάρουν μια εκδρομή. Είναι ό,τι καλύτερο, γιατί... Εσύ τι λες ότι θα ανακαλύψουν στην Ελλάδα? Λεπτομέρειες που δεν μπορεί να τις βρει κάποιος άλλος. Δηλαδή από μόνος σου πρέπει να ξέρεις να ψάχνεις για να πας σε κάποια μέρη. Θα δουν μια άλλη Ελλάδα. Ναι, ενώ το roadbook σου δίνει λεπτομέρειες που πραγματικά και κάποιοι της περιοχής μπορεί να μην γνωρίζουν. Ναι, και διαδρομές οι οποίες δεν τις έκανες ποτέ σου. Αυτό. Και μέρη που δεν τα ξέρουν ούτε και οι ντόπιοι. Η αλήθεια είναι, χτες είχαμε μια πολύ πιεστική μέρα. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης σταματούσα, έβγαζα φωτογραφίες, βίντεο. Είχα μαγευτεί. Προσπαθούσα να κυνηγήσουμε και το χρόνο. Άρα μην ρωτήσω σε ποια θέση είσαι. Όχι, να μην ρωτήσετε, γιατί με το που πήραμε κίνηση, εμείς φάγαμε ακριβώς 5 λεπτά καπέλο, γιατί αντί να στρίψουμε δεξιά και αριστερά, στρίψαμε δεξιά και μείναμε δεξιά και πήγαμε όλοι. Αν όμως δεν σταμάτησα, βγάλεις φωτογραφία, γι' αυτό το είπα. Οπότε φάγαμε με την εκκίνηση, φάγαμε το πρώτο πεντάλεπτο καπέλο. Δεν μας ανησυχεί αυτό, γιατί όπως είπα... Αποζημιώθηκες. Αποζημιώθηκες. Γιατί ήρθαμε με άλλο σκεπτικό, να οδηγήσουμε βέβαια, αλλά να γνωρίσουμε και την Πίνδο. Καλή υπόλοιπη δεύτερη μέρα και καλό τερματισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η Λέσχη, θέλω να πω ότι όλη η οργάνωση είναι κοντά σε όλους τους αγωνιζόμενους και παρόλο που οι πύργες είναι τεράστιοι και τα αυτοκίνητα πολλά και έχουν απλωθεί, πάντα υπάρχει ενημέρωση κοντά τους για οτιδήποτε στραβό έχει παρουσιαστεί. Και όταν έχεις ένα επίπεδο, θα είναι καλά και τα αποτελέσματα. Ναι, όταν έχεις γνώσεις, νομίζω, πλέον μετά από κάποια μικρή εμπειρία μαθαίνεις και ξέρεις να καλύψεις τα λάθη σου. Τι εύχεσαι στους μικρούς αγωνιζόμενους ή τους νέους ή τέλος πάντων αυτούς που έχουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψεως για τη μορφή των αγώνων αυτού του είδους? Τώρα αυτή εύχομαι γενικά η μορφή των αγώνων σε οποιοδήποτε επίπεδο βρεθείς, είτε πίστα, είτε χώμα, είτε άσφαλτο, είναι ακριβώς πόσο θα ασχοληθείς και τι ακριβώς θέλεις. Αλλά γενικά μόνο να κερδίσεις έχεις, μόνο θετικά πράγματα να πάρεις, γιατί όταν μεθαύριο βγεις στο δρόμο με την οικογένειά σου ή ο ίδιος οδηγείς στους ελληνικούς δρόμους, θα έχεις κάποια μικρή εμπειρία από τους αγώνες και θα μπορείς να χειριστείς το αυτοκίνητο καλύτερα. Με μία προϋπόθεση. Από εκεί και μόνο έχεις κερδίσει πάρα πολλά. Αν έχεις τη θέληση να μάθεις. Αυτό είναι παντού και πάντα βασική προϋπόθεση. Αλλά όποιος ασχολείται έχει πάρει πράγματα. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στους υπόλοιπους. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να γεμίσουμε το μυαλό μας με εικόνες. Μελέτη. Τέλειωσε το διήμερο Ράλι Πίνδου. 720 συνολικά χιλιόμετρα, 430 σε ειδικές διαδρομές ακριβίας. Και στις 18:30 το απόγευμα της Κυριακής, το άγαλμα Λορέτζου Μαβίλη
στη λίμνη των Ιωαννίνων ο τερματισμός. Σε λίγο θα δοθούν και τα κύπελα στους νικητές.